Νομίζω το παιχνίδι από την αρχή ήταν το ποιο θα πετύχει γκολ. Εμείς μπήκαμε καλύτερα από τον Ατρόμητο, αλλά δεν ευτυχήσαμε να σκοράρουμε σε κάποια φάση. Παρ' όλα αυτά, κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, ο Ατρόμητος σκόραρε και νομίζω μετά με τη διαχείρισή του λίγο μας λίγο έκλεισε τους διαδρόμους και δυσκολευτήκαμε να βρούμε τελική φάση. Παρ' όλα αυτά, είχαμε χρόνο γιατί το δεχτήκαμε νωρίς τον γκολ, αλλά νομίζω ότι δεν απειλήσαμε αρκετά. Και ο Ατρόμητος κατάφερε και πήρε αυτούς τους τρεις βαθμούς. Ουσιαστικά πλέον το ποιο θα μπει play-off, ποιο θα μπει play-out. Έχει κλείσει, επέτρεψέ μου. Τι ευελπιστεί η Ξάνθη μετά από αυτό το παιχνίδι, ποιοι είναι οι στόχοι της και ποιες είναι οι βλέψεις της μια στροφή πριν το τέλος? Νομίζω ότι από τη στιγμή που δεν προλαβαίνουμε να μπούμε στα play-off, εμείς θα κοιτάξουμε να έχουμε μια καλή παρουσία στα play-out, να βελτιωθούμε στο επιθετικό και στο αμυντικό κομμάτι και ώστε πάνω σε αυτό να χτίσουμε την επόμενη μέρα. Νομίζω αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος μας στα επόμενα παιχνίδια. Η Ξάνθη στην αρχή τη σεζόν ξεκίνησε αρχικά πολύ δυναμικά, μετέπειτα περίπου από την περίοδο Χριστουγέννων έπεσε η απόδοσή σας. Πού πιστεύεις οφείλεται αυτό και γιατί πλέον από εκεί που βρισκόταν στην τετράδα βρίσκεται στα... Ξεκινήσαμε πολύ δυνατά, είναι η αλήθεια. Νομίζω μετά ο κάθε αντίπαλος μας διάβασε, μας αντιμετώπισε σωστά και μετά από κάποια ατυχή αποτελέσματα χάσαμε το ψυχολογικό αβαντάζ που είχαμε κερδίσει στα πρώτα παιχνίδια. Νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι και μας στήχησε στην πορεία μας για τα play-off. Μια τελευταία ερώτηση. Το τελευταίο καιρό συμβαίνουν πολλά, κυρίως εξωγηπαιδικά. Εσάς κατά πόσο σας επηρεάζουν αυτά? Εμείς προσπαθούμε να μένουμε συγκεντρωμένοι στο αγωνιστικό κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, εννοείται ότι όταν ακούς πολλά και άσχημα πράγματα για την ομάδα σου, επηρεάζει. Η δουλειά μας, βέβαια, είναι να μένουμε συγκεντρωμένοι στο αγωνιστικό και όσο μπορούσαμε, το βγάλαμε από το μυαλό μας. Το εξωαγωνιστικό δεν αφορά εμάς. Νομίζω έχουμε την κατάλληλη διοίκηση να το διαχειριστεί.